Την ώρα που στο σπίτι βρισκόταν το ανήλικο παιδί, ο 41χρονος πατέρας δεχόταν μαχαιριές. Η απόπειρα φόνου εναντίον του 41χρονου εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί. Το κορίτσι ενημερώνει τη μητέρα της, η οποία καταφθάνει στο σπίτι όπου εντοπίζει μαχαιρωμένο τον σύζυγό της. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, 41χρονος ελληνοκυπριακής καταγωγής εντοπίστηκε τραυματισμένος στην αυλή της οικίας του. Μισή περίπου ώρα μετά η αστυνομία ενημερώνεται ότι σε ξενοδοχείο της περιοχής πρόσωπο κρατά μαχαίρι και έχει αίματα στα ρούχα. Πρόκειται για 38χρονο Ελληνοκύπριο από τη Λευκωσία, ο οποίος αφού του έγινε αντιληπτός, επιχείρησε να διαφύγει. Ο άντρας αυτός άρχισε να τρέχει διαμέσου του χώρου του ξενοδοχείου. Στην πορεία εξήλθε στην αυλή του ξενοδοχείου και ακολούθησε μια πορεία υπερπηδώντας διάφορα περιτυχίσματα με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό από πτώση 4 μέτρων και να τραυματιστεί και να κινητοποιηθεί. 4 ώρες μετά συλλαμβάνεται ως το πρόσωπο που φαίνεται να αποπειράθηκε να σκοτώσει τον 41χρονο. Προσωπικές διαφορές φαίνεται πως κρύβονται πίσω από τα μαχαιρώματα. Δράστης και θύμα είναι γνωστά πρόσωπα στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών. Στις εξετάσεις συμμετείχαν και μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Ο 41χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Λευκωσίας. Διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο πάνω μέρος του σώματος. Διασωληνώθηκε και αυτή τη στιγμή που μιλούμε βρίσκεται στο χειρουργείο. Ο φερόμενος ως δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αμοχός του φέρει ανοιχτό κάταγμα δεξιού ποδιού και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αύριο θα διεξαχθεί διαδικασία προσωποκράτησής του.